Επιστρέψαμε. Κυρίες και κύριοι, χαρά μου και τιμή μου να έχω συνομιλητή στο δεύτερο μέρος της εκπομπής έναν άνθρωπο που γνωρίστηκα πριν από περίπου 20 χρόνια, τότε που ξεκινήσαμε την Ηράκλεια πρωτοβουλία και από τότε έχουμε μείνει με μια όμορφη σχέση μεταξύ μας και τον παραδέχομαι στη δουλειά που κάνει, όπως τη δουλειά που έκανε και στο Ηράκλειο, έτσι και στο Μαλεβίζι. Ο κύριος Κώστας Μαμουλάκης, δήμαρχος, είναι δήμαρχος και υποψήφιος δήμαρχος Μαλεβιζίου. Καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο. Σε ευχαριστώ για το ωραίο καλωσόρισμα και για το ότι μου θύμισες παλιά πράγματα, 20 χρόνια τώρα, τότε που ξεκινάγαμε αυτή την προσπάθεια για την Ηράκλεια πρωτοβουλία. Δεν είχαμε ακόμα άσπρα μαλλιά. Δεν είχαμε ακόμα τότε άσπρα μαλλιά. Ήταν κάτι ωραίο όμως, ότι εγώ με γλυκιά ανάμνηση τα θυμούμαι αυτά τα χρόνια. Τελειώναμε και μετά πηγαίναμε τη βόλτα μας. Ήταν μια ωραία εποχή. Ωραία εποχή. Μακάρι να μπορούσαν να κάνουν και οι νέοι άνθρωποι αυτή την εποχή κάτι παρόμοιο. Πολλές φορές το σκέφτομαι. Άρα για τα παιδιά μας θα μπορέσουν να κάνουν τέτοιες ενέργειες. Ναι. Για να ενημερώνεται ο κόσμος και να μην τα περιμένει όλα από τους άλλους. Ακριβώς. Αυτό είναι. Και να μην κάθεται στον καναμπέ και να συμμετέχει. Αυτό είναι το βασικό ελάττωμα αυτή τη στιγμή της φυλής μας. Βγαίνουν και κατακρίνουμε καθένα που διοικεί. Αλλά εμείς δεν συμμετέχουμε. Εκ του ασφαλούς. Καθόμαστε στον καναμπέ μας και κρίνουμε. Και κρίνουμε. Αυτό είναι το άσχημο. Ήρθα στα χέρια μου αυτό εδώ. Ανοίγοντάς το, όποιος το ανοίξει δηλαδή, θα δει τις υποδομές που έγιναν στο Μαλεβίζι. Θα προχωρήσει. Θα δει τη σχολική στέγη. Θα δει το λύκειο. Θα δει το παιδικούς σταθμούς. Νηπιαγωγείο. Μετά θα πάει στα τεχνικά έργα. Ανάπτυξη οικισμών. Πολιτισμός. Ιστορία. Πινακοθήκη. Η Πινακοθήκη. Εκπληκτική Πινακοθήκη. Που θα μας μιλήσει. 2.000 τετραγωνικά μέτρα. Θα μας μιλήσει. Ιδιόκτητη. Οικονομικά, τουρισμός, περιβάλλον, όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο Μαλεβιζίου και στα οποία ο κύριος Μαμουλάκης μπορεί άνετα, δείχνοντάς τα στον οποιοδήποτε, να του πει αυτά έκανα σε αυτά τα χρόνια που είμαι δήμαρχος. Όμως, στις 26 του μήνα. Θα τεθούμε υπό την κρίση. Ο Κώστας Μαμουλάκης ξανατίθεται στην κρίση των δημοτών του. Ναι. Λοιπόν, τι θα τους πει ότι θα συνεχίσει από αυτά. Τι έχει να τους πει. Κοιτάξτε, εδώ μέσα και ιδιαίτερα στο τελευταίο φύλλο λέει ότι κάναμε 1.500 έργα και παρεμβάσεις στο Μαλεβίζι. Είναι εκπληκτικό νούμερο. Πολλές φορές αμφιβάλλουν και τότε βγάζω και τους δείχνω όλα τα έργα αυτά, τα οποία είναι καταγεγραμμένα ένα προς ένα, δεν υπάρχει τίποτα. Βέβαια, δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε τώρα, όχι, γιατί πάμε το χρόνο όλο. Δεν μπορούμε. Λοιπόν, όμως και αυτά γενόμενα εξακολουθεί το έλλειμμα του Μαλεβιζίου να υπάρχει. Δηλαδή, έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε. Και δεν είναι μόνο αυτά που έχουν ξεκινήσει, είναι πολλά τα οποία έχουν ξεκινήσει και βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης, πάρα πολλά, μερικά από τα οποία θα πούμε σε λίγο. Αλλά υπάρχουν και άλλα τα οποία δεν έχουν καν ξεκινήσει. Είναι όμως οραματικά, τα έχουμε στα σχέδιά μας, έχουμε κάνει την προεργασία και ετοιμάζονται να ξεκινήσουν. Λέω λοιπόν ότι θέλω να συνεχίσω, για να συνεχίσω το πρόγραμμα στο οποίο είναι όλα αυτά ενταγμένα, γιατί δεν είναι έτσι αόριστα. Παραδείγματος χάρη, ο δρόμος, η παλιά Εθνική Οδός Γάζη Ηράκλειο, που έχουμε τη μελέτη έτοιμη στα χέρια μας, έχουμε προχωρήσει κάποιες διανοίξεις, περίπου 1,5 χιλιόμετρο, αλλά είναι 5,5-6 η διάνοιξή του και γίνεται ένας δρόμος πλάτους 24 έως 28 μέτρα. Είναι ένα από τα μεγάλα οράματα. Έχουμε την παραλία. Αυτό που θα εκείνος ο παραλιακός δρόμος που είχατε εγκαταλείφθηκε η ιδέα. Όχι βέβαια, δεν εγκαταλείφθηκε. Έχει τελειώσει. Έγινε ένας πανελλήνιος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. Έλαβε μέρος σε ένα μεγάλο μελετητικό γραφείο με 25 αρχιτέκτονες, το οποίο έδωσε μια λύση καταπληκτική. Πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, παιδικές χαρές, πράσινα, σε όλη την παραλία, από το Παγκρίτιο μέχρι τα Ελληνοπεράματα. Θα προχωρήσουμε και αυτό το έργο. Έχουμε να συνεννοηθούμε βέβαια και με τους ξενοδόχους και τα λοιπά, να βρούμε μια λύση να μην θυγούν και εκείνοι και τα συμφέροντά τους. Σωστά. Τα οποία έχουν με την ευρία έννοια είναι συμφέροντα και του Μαλεβιζίου. Να δώσουμε την καλύτερη λύση πάνω σε αυτό.
θα το κάνουμε. Έχουμε τη μελέτη έτοιμη, έχουμε τα πάντα έτοιμα. Μόλις συμφωνήσουμε, μπαίνουμε μπροστά και ξεκινάμε. Κύριε Μαμουλάκη, πώς πάει ο βιολογικός καθαρισμός της παραλίας? Γιατί από πέρσι που έκανα μπάνιο στην περιοχή, έβλεπα σκαμμένο όλη την παραλία. Τι έγινε, πού είστε, σε ποιο σημείο βρίσκεστε? Το μεγάλο μου πρόβλημα τότε που ανέλαβα, Γιώργο, θα σου λέμε το μικρό σου, γιατί πάντα έτσι μιλάμε μεταξύ μας, ήταν αυτό ακριβώς το έργο. Πήγα στην Αγία Πελαγία και είδα βόθρους απορροφητικούς. Με πιάσε δέος. Πέρασαν 2 μήνες να κοιμηθώ. Διότι γνωρίζοντας ότι το υπέδαφος είναι αμμώδες, όντας μηχανικός εγώ ο ίδιος, και γνωρίζοντας ότι οι βόθροι να μην είναι απορροφητικοί, αυτοί στεγανοί, αλλά απορροφητικοί, κατέβαιναν τα λίμματα, περνούσαν κάτω από τα καταστήματα. Και πήγαν στους λόμενους. Και με δέο σκεφτόμουν πάντοτε. Τώρα σε ποια κατάσταση βρίσκεται? Τώρα λοιπόν δουλεύεται φουλ. Καταφέραμε και πήραμε ένα μεγάλο ποσό, το οποίο κοστίζει 17,5 εκατομμύρια ευρώ κοστίζει αυτό το έργο, από το ΜΑΔΕ, Λιγαριά, Αγία Πελαγία, Μονοναύτης. Δουλεύεται με εντατικούς ρυθμούς. Οι σωληνώσεις έχουν τελειώσει. Από την πλευρά της Λιγαριάς. Έχουν φύγει από το ΜΑΔΕ, έχουν φτάσει στη Λιγαριά και τώρα προχωράνε προς Αγία Πελαγία. Όμως, και τώρα εκεί δουλεύουν περίπου 15 τσάπες. Μάλιστα. Ένας στόλος από μηχανήματα. Ο βιολογικός είναι ένα εργοστάσιο 13 στρεμμάτων. Σε ποιο σημείο θα είναι η εγκαταστάσεις? Στην Αγία Πελαγία, στην πλαγιά, ψηλά όμως, κοντά προς τον Εθνικό. Μάλιστα. Και έχει γίνει πρόβλεψη να, όταν μπει στο σχέδιο ολόκληρη περιοχή βόρεια του ΒΟΑΚ μέχρι τη θάλασσα, να μπορεί όλα αυτά τα ελλείμματα να παραλυφθούν. Τι τύπο χρονικό περιθώριο δίνεται να τελειώσει? Πάει πάρα πολύ καλά. Ευτυχώς οι εργολάβοι που τον έχουν αναλάβει είναι καλοί, δουλεύουν φουλ. Και έτσι υπολογίζω ότι σε ένα χρόνο θα είναι τελειωμένος. Πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ γρήγορα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο. Γιατί δεν είναι μόνο ο βιολογικός. Είναι συγχρόνως η αντιπλημμυρική προστασία της Αγίας Πελαγίας. Εκεί θα πήγαινα τώρα. Εκεί. Εντάξει, τα πέπαραγμένα, να δούμε τι κάνουμε στο μέλλον. Προσέξτε. Εκεί που είναι το πάρκινγκ της Αγίας Πελαγίας. Εκεί που έχουμε ανακαλύψει, θα πούμε βιολογία μετά, το νεκροταφείο της αρχαίας Απολωνίας. Και βρήκαμε 180 τάφους. Και τώρα βρήκαμε ακόμα άλλους 7-8 τώρα. Εκεί λοιπόν και έχουμε ζητήσει, προσέξτε, αγαπούμε τον πολιτισμό. Έχουμε κάνει πάρα πολλά για τον πολιτισμό και αν μας δοθεί ευκαιρία να πούμε μερικά συγκεκριμένα. Δηλαδή θωρακίζεται η Αγία Πελαγία με αντιπλημμυρικά? Θωρακίζεται πλήρως. Θυμάμαι τι έγινε παλαιότερα. Θωρακίζεται πλήρως. Βρήκαμε τη λύση, γιατί ο κεντρικός δρόμος, εάν κάνανε οριοθέτηση του ρέματος, ήταν ρέμα αυτός. Θα έπρεπε να κατεδαφίσουμε 20 μέτρα δεξιά και άλλα 20 αριστερά όλα τα καταστήματα. Α, μάλιστα. Θα χυνόταν αίμα εκεί. Βρήκαμε τη λύση. Προσωπικά, εγώ σαν μηχανικός, πηγαίνοντας στην Αθήνα και συνεργαζόμενος με τα στελέχη του Υπουργείου, βρήκαμε τη λύση, η οποία είναι μία και μόνη η υπογραφή της οριοθέτησης και της διευθέτησης να είναι μία και μοναδική. Την ίδια στιγμή δηλαδή υπογράφεται η οριοθέτηση και η διευθέτηση. Και η διευθέτηση συνίσταται στο ολόκληρο ο δρόμος να γίνει ένα υπόγειο τούνελ 6 μέτρα πλάτος επί 4 μέτρα βάθος. Ένα τεράστιο πράγμα. Κατάλαβα. Το οποίο παίρνει πλέον όλα τα νερά της βροχής και τα πηγαίνει κατευθείαν μέσα στη θάλασσα και δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Δεν ξέρω τι καθαριότητα έχουν τα χωριά, τα υπόλοιπα, αλλά στο παραλιακό μέτωπο μου λέει ο ξενοδόχος της περιοχής ότι είναι σε άριστη κατάσταση. Πεντακάθαρο. Έτσι μου είπε. Ξενοδόχος της περιοχής. Ναι. Δεν είναι τυχαίο το ότι οι σημαίες, οι μπλε σημαίες που παίρνουμε, οι σωστές και καθαρές σημαίες, είναι σε πάρα πολλές και προσέχουμε ώστε να είναι το περιβάλλον καθαρό. Πήγαμε σαν αποστολή, η Εύη Αποστολάκη που ασχολείται με τον τουρισμό με εκπροσώπησε μαζί με την Άννα την Φραντζιαδουλάκη. Εντάξει, δεν πειράζει τώρα. Ναι. Πήγαν στην Σουηδία, στη Στοκχόλμη και έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό για τον πολιτισμό και για το περιβάλλον. Μάλιστα.
πήραμε τρίτο βραβείο. Τρίτο βραβείο και στο ένα και στο άλλο. Δύο βραβεία, παγκόσμια βραβεία, τα οποία μας χαρακτηρίζουν το Δήμο μας ότι είναι σε άριστη κατάσταση και στην καθαριότητα και στον πολιτισμό. Λοιπόν, ας πάρουμε δεδομένο ότι αυτά έγιναν γιατί φαίνονται κιόλας. Και να πούμε τα μελλοντικά. Τι γίνεται με τον κόμβο της Αγίας Πελαγίας, εκείνο το Γεφύρι της Σάρτας? Ναι, σας ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση. Την προηγούμενη εβδομάδα, λίγο πριν από μερικές μέρες, περίπου 10 μέρες, είχαμε πάει στην Αθήνα. Εγώ ίδιος, η Εύη, ο πρόεδρος της Αχλάδας, ο κύριος Παιδιώτης, όλοι και πήγαμε και βρήκαμε τους ηθήνοντες επάνω και υπογράψαμε την σύμβαση, τη σύμβαση του έργου της, των κόμβων. Είχε δημοπρατηθεί τώρα και καιρό με προσπάθειες δικές μας, πιέσεις δικές μας, αλλά μη έχοντας την αρμοδιότητα. Σωστά, δεν είναι. Ναι. Όμως υπογράφτηκε το έργο. Θα μπει μπροστά γρήγορα, δηλαδή. Μπήκε. Δεν θα κολλήσει πουθενά. Την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή που περάσαμε, εγκαταστάθηκε ο ανάδοχος, είναι η Λατομική. Ευτυχώς και εδώ έχουμε καλό εργολάβο, θα έλεγα. Ναι. Ξεκίνησαν, κάνουν τις αποτυπώσεις, κάνουν όλες τις προκαταρτικές εργασίες και έτσι οι δύο κόμβοι, στους οποίους τριγνήσαμε πάρα πολλά θύματα. Ακριβώς. Ιδιαίτερα τις αρχές του χρόνου, που είχαμε ένα τετραπλό ατύχημα με 4 νεκρούς, τώρα πια τελειώνει τα βάσανα. Είδατε, μιλάω για το μέλλον περισσότερο, γιατί το παρελθόν θα έχετε να τα πείτε. Άρα λοιπόν οι κόμβοι είναι γεγονός, γίνονται. Πείτε μου κάτι άλλο, εσείς δεν έχετε πρόβλημα ίδρυυσης, το έχετε λύσει με τις αφαλατώσεις έτσι και τα λοιπά. Οι νοικοκυρές στο Γάζι. Πώς καταφέραν και μειώσετε την τιμή του νερού? Ακριβώς. Καταρχήν, αυτή τη στιγμή υλοποιούμε ένα δεύτερο εργοστάσιο αφαλάτωσης. Συνολικά λοιπόν έχουμε το μεγαλύτερο αφαλάτωσης εργοστάσιο στην Ελλάδα. Έχουμε 6.500 κυβικά νερό, νερό την ημέρα. 6.500 κυβικά νερό την ημέρα, αφαλατωμένο. Εξυπηρετούν, ας πούμε, την Αγία Πελαγία ή όλη την περιοχή? Όλη την περιοχή. Αυτό θέλω να δούμε, το μέγεθος. Το Γάζι, Αμουδάρα, Τσαλικάκι, Αγία Πελαγία. Και είναι νερό πεντακάθαρο, καλύτερο και από το εμφιαλωμένο. Μας περισσεύει κιόλας και πουλάμε στα ξενοδοσία. Έχουμε και έσοδα από εκεί. Α, γι' αυτό το χαμηλώσετε τη τιμή. Θα το δείτε. Γιατί η αφαλάτωση κοστίζει. Αφού η κοστίζει, αφαλάτωση από κάπου πρέπει να βγάλετε λεφτά για να, να μειώσετε την τιμή. Κοστίζει. Δεν είναι όμως πολύ ακριβή. Γιατί δεν είναι. Όταν λέμε αφαλάτωση, το λέμε γιατί το νερό είναι ήδη υφάλμηρο. Άρα θέλει λιγότερη ενέργεια από το νερό της θαλάσσης, που οι άλλες χώρες κάνουν, το Ισραήλ και οι άλλες χώρες, και αφαλατών το τελείως αλμυρό νερό. Εμάς είναι υφάλμυρο, θέλει λίγο κόστος, 0,16 του κοστίζει το κυβικό, και έχουμε πολλή ποσότητα. Αυτό λοιπόν ένα, σε συνδυασμό με το σύστημα τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού, το οποίο έχουμε μέσα σε μια μεγάλη αίθουσα της ΔΕΙΑΜ, μια αίθουσα που μπαίνοντας κανείς μέσα νομίζω ότι μπήκε σε ένα χτίριο της NASA. Άρα δεν έχετε απώλειες. Δεν έχουμε απώλειες ή όταν έχουμε απώλειες, σας το δείχνει αμέσως. Σε χρόνο ΔΤΕ ξέρουμε σε ποιο σημείο, στο δεύτερο χιλιόμετρο 350 μέτρα υπάρχει διαρροή. Ή υπάρχει διαρροή σε ένα φρεάτιο, σε ένα υδρόμετρο, σε μια γεώτρηση. Αμέσως βρίσκουμε και τη σταματάμε. Και χωρίς να έχουμε κόστος για τους υπαλλήλους μας να πηγαίνουν και να το ρυθμίζουν. Και από εδώ λοιπόν η οικονομία. Και η τρίτη οικονομία, μπήκαμε σε ένα πρόγραμμα και πήραμε 4 εκατομμύρια και αγοράσαμε 13.500 έξυπνα υδρόμετρα. Έξυπνα υδρόμετρα, ηλεκτρονικά υδρόμετρα, τα οποία δεν έχουν απώλειες. Α, δεν έχουν απώλειες. Δεν έχουν απώλειες. Αυτά τα τρία πράγματα μας δώσαν τη δυνατότητα και προβήκαμε έγκαιρα σε μείωση κατά 20% της τιμής του νερού. 20% είναι μεγάλη μείωση. Μεγάλη μείωση, είναι το 1 πέμπτο. Σωστά. Από την πρώτη του έτους λοιπόν, αναδρομικά, θα πάρουν οι δημότες μας την νέα τιμή του νερού και θα καταλάβουν στις τσέπες τους αμέσως την οικονομία. Έχετε ένα δύσκολο Δήμο. Γιατί έχει το παραλιακό μέτωπο και έχει ορεινούς όγκους και αγροτικούς τόπους. Πώς θα καταφέρετε να είναι η ανάπτυξη του ισόρροπη?
Να μην παραπονιέται δηλαδή ο άνθρωπος που είναι στο χωριό επάνω. Και έχει τη θάρρο που. Πόσα χωριά έχετε? Έχουμε 20 μεγάλα χωριά. Και οικισμούς. 46 οικισμούς. Μάλιστα. 46 οικισμούς. Πάρα πολύ. Τα έχετε μεγάλο. Καταφέρει να έχουν η ανάπτυξη στις ισόρροπη. Τα έχουμε καταφέρει. Τα έχουμε καταφέρει και σε τέτοιο σημείο μάλιστα που τα χωριά μεταξύ τους. Και η μεγάλη πόλη, το Γάζι, που είναι μια τεράστια πλέον πόλη 22.000 κατοίκων, να συναγωνίζονται και να λένε «Δήμαρχες, σε εμάς κάνεις λιγότερα, εδώ κάνεις περισσότερα». Τα παρακολουθούν. Φτάνω στο σημείο πολλές φορές να μην τα ανακοινώνω τα έργα. Και ιδιαίτερα στον Κουρσόνα, που πολλοί με κατηγορούν τώρα. Τόπος καταγωγής. Τώρα, ναι, ναι, ότι παίρνω και πρημοδοτώ τον Κουρσόνα. Όλα τα χωριά είναι τα διαμάντια του Δήμου Αλευζίου. Να πάτε στο Αστυράκι, βλέπετε ένα χωριό, νομίζετε ότι είστε στην Ευρώπη, στην Ελβετία. Όλο με πετρόχτιστα, όλο με κυβόληθους, αυτό. Να πάτε στην Τήλισσο, η Τήλισσος είναι πια κάτι το φανταστικό. Έχουμε λύσει το θέμα της κυκλοφορίας με δρόμους περιμετρικούς, με δρόμους πάνω στον αρχαιολογικό χώρο. Με ένα πάρτι εξασφαλίσαμε 5 στρέμματα στην καρδιά της Τήλισσου, που χωράει όλα τα αυτοκίνητα, όλου του οικισμού, δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο. Αλλά το πιο σπουδαίο που έχουμε κάνει εκεί είναι η πινακοθήκη μας. Εκεί θα πηγαίνω τώρα, γιατί σας βλέπω και καμαρώνετε γι' αυτό το... Μια φανταστική, δεν είναι το κτίριο το... Μια φανταστική πινακοθήκη. Το μέγαρο. Το οποίο προοριζόταν αυτό να γίνει ένα κτίριο δημαρχείο στο παλιό Δήμο. Ο προηγούμενος δήμαρχος, ο κύριος Χαλτσαδάκης, είχε αρχίσει και έκανε τα μπετά. Τα μπετά. Εμείς λοιπόν τώρα που ενώθηκε ο Δήμος και το Δημαρχείο Μοιραία ήρθε στο Γάζι, αυτό έπρεπε κάτι να το κάνουμε. Μας ήρθε μια μεγάλη δωρεά. Ήτανε του Θαλασσινού. Του Θαλασσινού, 257 πίνακες. Κάναμε λοιπόν μια πινακοθήκη εκπληκτική, πανέμορφη. Και τη θαυμάζει πια όλος ο κόσμος. Κάνουμε εκθέσεις πανελλήνιας εμβέλειας. Τώρα είχαμε προγραμματίσει μια έκθεση με έργα Τσαρούχη, Τέτσι, Σόρογγα, Εγγονόπουλου κλπ. Θα την κάνουμε όμως μετά τις εκλογές, γιατί δεν προλαβαίνουμε τώρα. Αυτή λοιπόν η πινακοθήκη, και εκεί μέσα έχουμε σε μία αίθουσα, εκθέτουμε μονίμως την συλλογή Κουτουλάκη. Έχετε όμως και το μουσείο. Έχουμε και το μουσείο. Έχουμε το μουσείο, το αρχαιολογικό μας μουσείο, το οποίο είναι στο κτίριο του Δημαρχείου μας, ένα πανέμορφο μουσείο που ήταν η συλλογή Μεταξά. Η λεγόμενη από εκεί ξεκινήσαμε και είναι ένα καταπληκτικό μουσείο, μικρό αλλά κόσμημα. Έχουμε και άλλα 6 μουσεία. 3 μουσεία, αρχίσαμε και τους κάνουμε τα εγγένεια τώρα. Προχθές κάναμε τα εγγένεια στη Μονή. Ένα μουσείο που έχει να κάνει με τα υφαντά, με τον Μαργαριό. Θεματικά. Θεματικά μουσεία. Έχουμε άλλο μουσείο στο Καμάρι, Ίνου και Αμπέλου. Και έχουμε και ένα άλλο μουσείο στο Σάρχο, που και αυτό είναι γεωργικά προϊόντα και αυτά. Έχουμε λοιπόν αυτά τα 3 μουσεία και βεβαίως έχουμε το μουσείο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου στο Φόδελε και έχουμε και το μουσείο του Κλινάκη. Του Άρα Δίπτυμα. Από πολιτισμό πάτε καλά. Ού και πάρ' το μόνο ζήσετε άνθρωπος. Να ρωτήσω όμως και κάτι άλλο. Ναι. Έρχεται η καινούργια γενιά. Οι νέοι άνθρωποι της περιοχής σας. Πώς θα καταφέρετε να τους απασχολήσετε, οτιδήποτε μπορούν να κάνουν για να μείνουν εκεί ή να περνάνε καλά, να μην πηγαίνουν αλλού, να φεύγουν. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Δόξα τω Θεώ, έχουμε ένα μεγάλο κομμάτι τουρισμού. Έχουμε ξενοδοχεία, όπως που είναι στην Αμουδάρα, στην Αγία Πελαγία, μέχρι το Φόδελε. Και αυτά τα ξενοδοχεία απασχολούν πάρα πολύ κόσμο. Μάλιστα. Η παράκλησή μας στους ξενοδόχους είναι να χρησιμοποιούν ντόπιο δυναμικό. Ναι. Και οι μανάδες που είναι εκεί έχουν την αρρωγή και τη βοήθειά μας, γιατί έχουν, δεν μένει κανένα παιδί Γιώργο να μην έχει να πάει στο Ευρωπαϊκό Σταθμό. Α, και αυτό το είχα ξεχάσει. Ναι. Άρα έχετε όμως έσοδα από τα ξενοδοχεία, έτσι? Έχουμε, είναι πολλά. Έχουμε. Είναι πολλά τα χρήματα. Δεν μπορώ να πω ότι είναι πάρα πολλά. Αλλά είναι ένα σημαντικό κομμάτι όμως, το οποίο μας βοηθάει. Όμως, αυτό που έχουμε κάνει, τα οποία θα το πούμε ίσως παρακάτω, να έχουμε βρεφονηπιακούς σταθμούς και να μην μένει κανένα παιδί στο Μαλεβίζι να μην έχει να πάει.
αυτό. Και αυτή, αυτή η μάχη που γίνεται αλλού, πολιτική. Ακόμα και στο Ηράκλειο. Ναι. Να βάζουν μέσον οι άνθρωποι, να παρακαλούν να βάλουν τα παιδιά τους. Εμείς το έχουμε λύσει αυτό το πρόβλημα. Επομένως, οι μανάδες μπορούν να δουλέψουν κάλλιστα στα ξενοδοχεία και οπουδήποτε αλλού. Μου αρέσει η κουβέντα. Λέτε παρακάτω ότι θα έχετε, λέει, κοινωνικές δομές. Κοινωνικές δομές. Και στήριξη των αδυνάμων. Ακριβώς, ακριβώς. Με το που ήρθαμε στο Δήμο, αρχές του 2011, άρχισε κατευθείαν ο χορός των μνημονίων. Ξέρουμε, ναι, ναι, ναι. Μειώσεις τρομερές στα έσοδά μας. 65% μειώθηκαν τα έσοδα του Δήμου. Έπρεπε να βρούμε κάπου να στηριχτούμε. Οι αδύναμοι συμπολίτες μας να βρουν κάπου να κρατηθούν. Ξεκινήσαμε λοιπόν κάνοντας όλες τις θεσμοθετημένες δομές. ΚΑΠΗ, ΚΙΦΗ, ΓΔΑΠ, ΓΔΑΠΑ, ΜΕΑ, όλα αυτά τα οποία είναι θεσμοθετημένα. Όμως παράλληλα αναπτύξαμε στο μέγιστο βαθμό τον εθελοντισμό. Είχαμε κοινωνικό παντοπολείο. 170 οικογένειες σε όλη τη διάρκεια αυτών των 9 χρόνων έπαιρναν το φαγητό τους κάθε εβδομάδα από το κοινωνικό παντοπολείο. Κοινωνικό φαρμακείο, φάρμακα. Μας φέρουν φίλοι μας αντιδήμαρχοι από τη Γαλλία και έχουμε πάρα πολλά φάρμακα. Κοινωνικό ιατρείο. Έχουμε γιατρούς 30 και πλέον όλων των ειδικοτήτων στη διάθεση των δημοτών μας. Έχουμε οδοντιατρείο κοινωνικό, φροντιστήρια κοινωνικά, αθλητικά, ποδόσφαιρα κλπ. Κοινωνικά. Σε όλες τις δομές και έτσι ο κόσμος έρχεται, δήμαρχε, έχω αυτή την ανάγκη. Μπορούμε να σε βοηθήσουμε. Πήγαινε εδώ, κάνε αυτό κτλ. Γυμναστήριο. Αθλητικούς χώρους. Αθλητικούς χώρους έχουμε πάρα πολλούς. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γίνονται οι δοκιμές στο γήπεδο των Καλεσών, όπου βάλαμε φωτισμό LED με οικονομία 68% στο ρεύμα. 6 μεγάλες λάμπες 12 μέτρα ύψους, από 3 μικρότερες ο κάθε λαμπτήρας. Έχουμε ένα γήπεδο που μπορεί να γίνονται αγώνες Champions League. Τόσο πολύ. Τόσο πολύ. Είναι λοιπόν, τώρα που μιλάμε τελειώνει αυτό, ξεκινάμε και έχουμε τα γήπεδα μας όλα, έχουν χορτάρι πολύ καλό. Το γήπεδο του Αλμυρού, το γήπεδο του Κρουσόνα, το γήπεδο των Καλεσίων που είπαμε και τα λοιπά. Έχουμε λοιπόν αθλητικές εγκαταστάσεις. Έχουμε γυμναστήρια. Πρόσφατα τελείωσε ένα γυμναστήριο καταπληκτικό στον Κρουσόνα και φυσικά ένα το μεγάλο μας γυμναστήριο στο Γάζι, όπου οι άνθρωποι που έχουν ανάγκες με ειδικά τιμολόγια, οι πολύτεκνοι επίσημα ειδικά τιμολόγια μπορούν να γυμνάζουν, να στέλνουν τα παιδιά. Κώστα Μαμουλάκη, τα 1500 όμως και το συν, οι έργα που, είναι, που βρίσκονται εδώ καταγεγραμμένα ή οπουδήποτε, απαιτούν χρήματα. Ναι. Χρήματα έχετε από τον τουρισμό, κάποια έσοδα, τα υπόλοιπα από την Ευρώπη τι έχετε μαζέψει. Κάποιοι σας λένε ότι είστε ειδικό στο να μαζεύετε λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι χαρούμενος γιατί είμαστε... Δηλαδή πώς είναι τα οικονομικά του Δήμου. Πάρα πολύ καλά. Ναι. Πάρα πολύ καλά. Γιατί καταφέρνουμε να παίρνουμε χρήματα σε όλα τα προγράμματα. Ένα μόνο πρόγραμμα αστοχήσαμε. Το λεγόμενο πράσινο χωριό. Αυτό που δεν υλοποιήθηκε. Δεν υλοποιήθηκε. Mm. Το ξεκίνησαν, μας το ενέκριναν και δεν καταφέραμε να μπούμε. Έχουμε έτοιμο όμως τη μελέτη, αν κάποια στιγμή γίνει κάτι θα μπορέσουμε. Είμαστε ο Δήμος με τη μεγαλύτερη απορροφητικότητα που έχουμε στο νομό μας. Μόνο το Ηράκλειο μας περνάει 1 εκατομμύριο. Δηλαδή ο Μαμουλάκης το 2014 παρέδωσε μελέτες στο Μαμουλάκη του 2015. Ναι, έχουμε πολλές μελέτες, έτοιμες μελέτες. Τις οποίες μόλις έρχεται το κατάλληλο πρόγραμμα, είναι έτοιμες. Τώρα έχουμε μια πολύ ωραία μελέτη που αν καταφέρουμε να το κατασκευάσουμε αυτό και θέλουμε να το κατασκευάσουμε, θα αφήσουμε το στίγμα μας για μια βιβλιοθήκη, μια βιβλιοθήκη, εκπληκτική βιβλιοθήκη. Κρίμα που δεν σας έφερα το προοπτικό εδώ, δίπλα στο Δημαρχείο, με 2,5 εκατομμύρια είναι ο προϋπολογισμός της.
τα εξασφαλίσαμε. Γιατί έχουμε τη μελέτη, έχουμε την άδεια, τα πάντα είναι έτοιμα για να ξεκινήσουμε σε αυτήν. Η βιβλιοθήκη, την οποία έχουμε αυτή τη στιγμή, μέσα στο δεύτερο χρόνο, είχε περίπου 30 με 33 χιλιάδες τόμους βιβλία. Όλα δωρεές. Όλα δωρεές. Όλα δωρεές. Δεν δίνουμε καθόλου χρήματα. Έχουμε πραγματικά μια βιβλιοθήκη που έχει εφημερίδες, όλες τις παλιές εφημερίδες. Πήγαμε στη Βουλή των Ελλήνων και μας δώσανε από εκεί, παρουσιάζοντας το αρχείο Κουτουλάκη, μας δώσανε όλες τις 1800 τις εφημερίδες. Εδώ τις παλιές ιστορικές εφημερίδες, τη Νέα Δράση, την Τόλμη, τη Μεσόγειο κτλ. Όλες αυτές τις εφημερίδες τις έχουμε, τα αρχεία τους. Η βιβλιοθήκη μας λοιπόν αυτή τη στιγμή έχει τόσα βιβλία και βλέπω με χαρά μου ότι όλα τα παιδιά έρχονται και παίρνουν και δανείζονται. Δανειστική βιβλιοθήκη, είναι το μόνο κτίριο το οποίο δεν είναι σε ιδιόκτητο χώρο. Αυτό κυνηγάμε τώρα να κάνουμε αυτό. Το μουσείο, τα μουσεία γενικώς όλα που έχουμε και τα 8 είναι σε ιδιόκτητους χώρους. Εάν κάνουμε και η πινακοθήκη επίσης σε ιδιόκτητο χώρο, εάν κάνουμε και τη βιβλιοθήκη, τότε είμαστε ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι. Άρα υπάρχει πεδίο λαμπρών μπροστά, γι' αυτό και μείνετε, είπατε στην αρχή, Κώστα Μαμουλάκη, ότι ξανά κατεβαίνω στις εκλογές για να συνεχίσω αυτά που περιγράφαμε πριν από λίγο, σωστά. Ακριβώς. Να πω μερικά έτσι από τα... Σε γρήγορο χρόνο, γιατί έχουμε ακόμα 2 λεπτά. Σε πολύ γρήγορο χρόνο. 2 λεπτά. Λοιπόν, έχουμε, είπαμε, αφαλάτωση. Ναι. Έχουμε τηλεέλεγχο, τηλεχειρισμό. Έχουμε έξυπνα υδρόμετρα. Έχουμε τον πολιτισμό, τα μουσεία, τη βιβλιοθήκη, την πινακοθήκη, τη θεατρική μας ομάδα, χοροδίες ενηλίκων. Το ξέρω, το έχω διαβάσει. Κοινωνικές δομές. Είμαστε πρώτοι στην Κρήτη σε παντοπολείο, ιατρείο, φαρμακείο και πολλά άλλα. Νέοι βρεφονιπιακοί σταθμοί και παιδικοί σταθμοί. Κανένα παιδί εκτός. Νέες υπερσύγχρονες και ιδιόκτητες δομές στήριξης. Κυφή, ΚΔΑ, ΠΑΜΕΑ. Βελτίωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος με βιολογικούς καθαρισμούς. Έχουμε τρία μόνο χωριά θέλουμε. Και ολοκληρώνουμε τους βιολογικούς καθαρισμούς στο σύνολο των χωριών μας. Πολύ σημαντικό. Με φωτισμό LED, αντιπλημμυρική προστασία. Στην Αγία Πελαγία την υλοποιούμε τώρα. Ναι, ναι. Στο Γάζι έχουμε κάνει τη μελέτη, 16 εκατομμύρια κοστίζει η μελέτη. Εξασφαλίσαμε πριν από, δεν είναι μήνας, 6,5 εκατομμύρια, 6,300 για την ακρίβεια. Και κάνουμε την αντιπλημμυρική προστασία το 1/3. Μάλιστα. Με μεγάλους αγωγούς που πηγαίνουν στην θάλασσα. Δεκάδες διανοίξεις και έργα βελτίωσης της καθημερινότητας. Παραδείγματος χάρη η Οδός Τριάμβου, Μακεδονία, Στεφανογιάννη, Αμουδάρα, κάθετη δρόμο προς τη θάλασσα. Θα ήθελα κλείνοντας να μας. Εντάξει, έχετε να διαβάσετε πολλές ώρες από ό,τι βλέπω. Μην σας κουράσω. Άρα, για αυτά ακριβώς που διαβάσατε τώρα, θέλετε να σας ψηφίσει ο Δημότης του Μαλεβιζίου. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι. Ναι. Δηλαδή, ναι. Έτσι, αν σας λέγανε κάτι να πείτε στο τέλος της εκπομπής, θα λέγατε ότι... Εγώ θα έλεγα, ναι, αυτή τη στιγμή, αν απευθυνόμουν στους δημότες, ναι, θα τους έλεγα, εμπιστεύομαι την κρίση τους. Πάντα εμπιστεύομαι την κρίση τους. Ζητώ όμως την ψήφο τους. Και τη ζητώ για αυτό το λόγο, για αυτούς τους λόγους που σας είπα. Γιατί έχω έτοιμο πρόγραμμα, έτοιμα χρήματα, έτοιμα στοιχεία γενικότερα για να συνεχιστεί αυτή η αναπτυξιακή πορεία στην οποία έχει μπει ο Δήμος Μαλεβιζίου. Είχα πει στην αρχή ότι θα τον κάνουμε μοντέλο ανάπτυξης όλη την Ελλάδα και έχει γίνει, Γιώργο. Έχει γίνει. Επισκεπτόμενος στην ΚΕΔΕ και μιλώντας με άλλους δημάρχους, όλοι με ρωτάνε πώς τα καταφέρνεις και πού τα βρίσκεις τα λεφτά. Μάλιστα. Λέω, έσκαψα μόλις πήγα κάπου και βρήκα ένα τσούπι γεμάτο λίρες. Και τώρα συνεχίζω και βρίσκω. Κώστα Μαμουλάκη, εμείς σας ευχαριστήσουμε για την κουβέντα που κάναμε. Μισή ώρα, πού να τα πεις σε μισή ώρα τα πράγματα. Αλλά, εντάξει, ήταν αποσπασματικά όμως για να καταλάβει ο κόσμος διαφορά. Και θα περιμένουμε να ακούσουμε και τους αντιπάλους σας σε προσεχείς μέρες, ναι, για να δούμε. Έτσι. Για να καταλάβει και ο κόσμος τη διαφορά, αν υπάρχει. Αν υπάρχει. Έτσι δεν είναι. Θα το δούμε αργότερα. Έχω μια ομάδα πάρα πολύ καλή. Με ένα μέσο όρο ηλικίας 43 χρόνια. Ο μεγαλύτερος είμαι εγώ. Αυτό όμως σημαίνει ότι έχω και μεγάλη εμπειρία. Και τους καθοδηγώ, τους βοηθώ και τα παιδιά τρέχουν πίσω μου και πάνε πάρα πολύ καλά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με όλους τους συνεργάτες μου.
Να ευχηθούμε δύναμη γιατί έχει 2 εβδομάδες ακόμα. Ναι. Καλό κουράγιο και καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Όπως εγώ σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Κώστας Μαμουλάκης, δήμαρχος ήδη και υποψήφιος δήμαρχος του Δήμου Αλαβιζίου. Γεια σας.